κίνηση εντυπωσιασμού για την Τρόικα, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κατά κόλου την ανακοίνωση της Διυπουργικής Επιτροπής για παραχώρηση τουριστικών λιμένων σε ιδιώτες, φέρνοντας σαν παράδειγμα την ιδιωτικοποίηση του λιμένου Κουσάντας στη γειτονική μας Τουρκία. Εχθές βγήκε αυτή η ανακοίνωση ότι το λιμάνι του Κατακόλου πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί μαζί με τα υπόλοιπα λιμάνια, με μερικά τουριστικά λιμάνια της χώρας. Ακόμα δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, αλλά νομίζουμε ότι είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού για την Τρόικα και για τους δανειστές μας. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με την κρίση που υπάρχει πρακτικό ενδιαφέρον για ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Και δεν ξέρουμε σε τι αναφέρεται, αν αναφέρεται για την Μαρίνα ή αναφέρεται για το κομμάτι το τουριστικό της κρουαζιέρας. Αν αναφέρεται για το κομμάτι τουριστικό της κρουαζιέρας, νομίζω ότι δεν θα ήταν καλό να ιδιωτικοποιηθεί, διότι έχουμε το παράδειγμα ήδη ιδιωτικοποιημένου λιμανιού του Κουσάντασι, που τελικά τα κρουαζερόπλια κατά το πλήσον έχουν φύγει και έχουν πάει στη Σμύρνη, διότι έχει πάρα πολύ ακριβά τέλη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ακόμα δεν υπάρχει ούτε νομικό πλαίσιο για αυτό το... Γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού και τίποτα παραπάνω. Πριν από 4 περίπου χρόνια δεν υπήρχε η κρίση. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον από τις εταιρείες κουραζιέρας να κατασκευάσουν την νέα προβλήτα που είναι προβλεπομένη από το προγραμματικό σχέδιο μήκους 350 μέτρων. Και υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον, τότε δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο και όλα αυτά. Νομίζω ότι μια τέτοια περίπτωση ενός μόνο τμήματος του λιμανιού να μπορεί να κατασκευάσει μια εταιρεία μια προβλήτα και να δημιουργήσει το λιμάνι, να το κάνει home port για αυτή την προβλήτα, δηλαδή να αρχίζει κρουαζιέρα και να τελειώνει, μια τέτοια ιδιωτικοποίηση μιας προβλήτας μόνο μας συμφέρει. Για όλο το λιμάνι δεν νομίζω ότι υπάρχει συμφέρον.